Κωστάκια. Η παλιά του Κωστή πολύ ωραία για τον Σακελαρίδη που κάνει μια ωραία προσπάθεια, κάνει το σουτ. Ο Μιτσέκης στέλνει την μπάλα στα δίχτυα για δεύτερη φορά. Ο Μπετσάνοβιτς γλιστράει όμως, καθυστερεί, δίνει την ευκαιρία έτσι στους αντιπάλους στο να γυρίσουν. Γύρισε πίσω ο Πανιόνιος. Πάντα ο Μπετσάνοβιτς. Χάθηκε ευκαιρία για το 3-0. Κάνει τελικά το σουτ και στέλνει την μπάλα στα δίχτυα. Μπετσάνοβιτς. Με αντίπαλο τον Γιώργο Τόγια. Η παλιά για τον Μιτσέκη που κάνει την προσπίση, κάνει και το σουτ και στέλνει την μπάλα στα δίχτυα. Η φάση λοιπόν δεν ολοκληρώθηκε. Γίνεται η σέντρα και από κοντά πάντα στέλνει την μπάλα στα δίχτυα. Βγήθηκε σε τροχιά Ευρώπη. Οι γηπεδούχοι που ξεκίνησαν πολύ επιθετικά. Σακελαρίδης θέλει να βγάλει την σέντρα με το δεξί. Η μπάλα τελικά είναι κόρνερ, παραλίγο αυτό γκολ. Επιμένουν οι παίκτες του Ηρακλή με τον Κωστή. Δεν πέρασε η παλιά του. Η αντεπίθεση με τον Βελέντσα που θέλει να ξεφύγει και ξεφεύγει πολύ ωραία. Εντυπωσιακή προσπάθεια από τον Βελέντσα. Γίνεται το σούτ από την άλλη πλευρά. Το σούτ που έγινε από τον Μπάρνιακ. Η μπάλα στο δοκάρι του Πλίτσι και out. Έκτο κόρνερ για τους γηπεδούχους. Ο Γιωβάνοβιτς εκτελεί από κοντά η κεφαλιά από τον Γιώργο Παπαδόπουλο. Ο Μίνου έδιωξε εντυπωσιακά. Η μπάλα έφυγε πάλι κόρνερ. Ανάμεσα από δύο αντιπάλους του κάνει μια πολύ ωραία προσπάθεια. Για το Μιτσέκη η παλιά που βγάζει τη σέντρα από την άλλη πλευρά. Ο Σακελαρίδης θέλει να κάνει το σουτ, είναι και ο Πετσάνοβιτς εκεί, επιμένει ο Σακελαρίδης, η μπάλα φεύγει προς τα πίσω. Ο Γιωβάνοβιτς κοντρολάρ θέλει να βγάλει τη σέντρα, βγάζει πράγμα τη σέντρα, ο Μιτσέκης σηκώνεται και στέλνει την μπάλα στα δίχτυα. 1-0 για τον Ηρακλή στο 17. Μετά από αυτή τη σέντρα που έγινε, δεν μπόρεσαν να διώξουν οι αμυντικοί του Απόλλωνα και ο τερματοφύλακας ο Μιουτσέκης ικανότητος όπως πάντα στο ψηλό παιχνίδι με κεφαλιά στέλνει την μπάλα στα δίχτυα. Ηρακλής Απόλλων 1-0. Κοβάσεβιτς εκτελεί το φάουλ. Απομακρύνει ο Ανατολάκης. Προσπαθεί ο Βελέντζα σε καλή θέση, κάνει το σουτ. Η μπάλα φεύγει λίγο έξω από τα δοκάρια του Πλίτσι. Κοβάσεβιτς προσπίση, κάνει το σουτ. Διώχνει με τα πόδια ο Πλίτσις που φάνηκε να ευνηδιάζεται προς στιγμήν. Σκαρτάδος. Βγαίνει μπροστά ο αρχηγός του Ηρακλή. Ωραία προσπάθεια από τον Γιώργο Σκαρτάδο, δεν πέρασε αλλά επιμένουν οι γηπεδούχοι και γίνεται φάουλ, ο Δητής αφήνει πλεονέκτημα. Η παράλληλη σέντα διώχνει ο Μίνος Σακελαρίδης στη φάση και γκολ. Είναι το 2-0 με τον Νίκο Σακελαρίδη που πανηγυρίζει έξαλα στο 25 του δευτέρου μέρους. Ενώ παραμένει το 2-0. Στο έδαφος και πέναλτι. Έγινε μια πολύ ωραία προσπάθεια από τον Έρακ που βρέθηκε στο έδαφος. Και ο Μάκης Μιντιούρης δείχνει το σημείο του πέναλτι. Ευκαιρία λοιπόν για τον Ηρακλή να κάνει το 3-0. Ο Δανίλη Παπαδόπουλος παίρνει φόρα, στέλνει την μπάλα στα δίχτυα. Ηρακλής Απόλλων 3-0, 7 λεπτά πριν το τέλος του αγώνα. Βγήκε τώρα ο Σακελαρίδης. Η παλιά για τον Μιουτσέκη που φεύγει κανονικά και ευκαιρία για το 4-0. Το σούτ του Μιουτσέκη σώζει ο τερματοφύλακας στο Απόλλων ακριβώς το 90. Σακελαρίδης τώρα η παλιά για τον Πετσάνοβιτς. Πετσάνοβιτς τώρα θέλει να περάσει. Κατά την μπάλα βγάζει και τη σέντρα. Μιρτσέκης αυτό γκολ. Το γκολ για τον Ηρακλή από τον Καραλάμπους. Δανίλη Παπαδόπουλος για τον Ηρακλή. Η παλιά για τον Σακελαρίδη. Πετσάνοβιτς. Τη σέντρα του Σακελαρίδη. Μιρτσέκης γκολ. Πάντα Κωνσταντινίδης. Η παλιά για τον Κωστή. Και αυτός για τον Έρακ. Έρακ σε καλή θέση. Θέλει να περάσει. Κατά την μπάλα. Κάνει και το σουτ. Διώχνει ο Ράπουσιτς. Νέο σουτ γκολ από τον Κωνσταντινίδη. Για τον Αλεξανδρίδη που βγάζει με μία τη σέντρα, σούτ από τον Τζολάκοβιτς, Μπέτας, σούτ γκολ.